Εκ μέρους των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, σας κάνουμε επίσημο και σε εσάς ότι οι εργαζόμενοι δεν συμφωνούμε με τη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου 5021 του 2023. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσει η εφαρμογή αυτού του κατέσχου νόμου, το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο λέμε. Εμείς οι εργαζόμενοι στα μουσεία του ΙΠΟΑ συνεχίζουμε τον αγώνα εναντίον του νόμου 5021 κάθε 2023 που διαλύει την αρχαιολογική υπηρεσία και μετατρέπει τα μουσεία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δηλώνουμε ότι Α. Δεν δεχόμαστε την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον του. Β. Δεν θα παρέχουμε υπηρεσίες σε δοτά διοικητικά συμβούλια ενώ είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι αρχαιολογικής υπηρεσίας. Γ. Δεν θα συμμετέχουμε στο έργο διάλυσης των μουσείων και των συλλογών τους. Δ. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτή την εγκληματική πράξη. Καλούμε τους συναδέλφους, εν ενεργεία και μη που δέχτηκαν να συγκροτήσουν τα διοικητικά συμβούλια, να σεβαστούν έστω την τελευταία στιγμή την τιμή της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να παραιτηθούν. Φυσικά αυτό ισχύει και για τα μέλη του ΔΣ, οι οποίοι δεν είναι συνάδελφοι και είναι απ' έξω. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν σας καταθέτω το ψήφισμα των εργαζομένων και του Συλλόγου, ζητούμε από εσάς μην πιέσετε τους συναδέλφους να εφαρμόσουν τον νόμο, διότι θα μας δείτε κάθετα αντίθετους. Δεν θα δεχτούμε σε τίποτα. Ήδη ο Σύλλογος καταθέτει σήμερα στο Υπουργείο απεργία παύλα αποχή από όλα τα καθήκοντα των εργαζομένων που έχουν σχέση με την εφαρμογή του νόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως σας είπα, ζητάμε να μην.